Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός μοιάζει στις στραβές του να αντιδράει σωστά. Όπως επίσης μοιάζει και όταν πάνε όλα καλά, κάτι να παθαίνει και να γυρίσει πάλι σε κατάσταση άσχημη. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, μπαίνει στα play-off με δύο συνεχόμενες γκέλες σε παιχνίδια φαινομενικά του χεριού του, με Λαμία και Φυσιά. Πάει και κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Γυρίζει από τη διακοπή φαινομενικά ανεβασμένος, γιατί έχει ξεκινήσει με ένα τρομερό διπλό στο Φάληρο. Χάνει από τον ΠΑΟΚ 3-2. Παραξαναμπαίνει σε θέση με την πλάτη στον τοίχο, παίζει με την αίτητη για 17 ντέρμπι ΑΕΚ και την κερδίζει. Είναι μια καλή αντίδραση αυτή, που πρέπει να συνοδευτεί όμως, λέω εγώ, και από καλή αντίδραση και στις νίκες, έτσι. Ναι, είναι καλή αντίδραση, αλλά μπορεί και το βγάζει αυτό ο προπονητής και η ομάδα του Παναθηναϊκού και οι παίκτες ατομικά, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και η προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλο κόπο για να μπορέσεις να κρατήσεις την ομάδα να είναι τόσο συγκεντρωμένη σε τόσο υψηλό βαθμό, γιατί το είχε με την ΑΕΚ αυτό ο Παναθηναϊκός, σε όλα τα μάτς. Δεν είναι εύκολο. Όχι, όχι. Μοιάζει μια λεπτή ισορροπία. Δεν είναι εύκολο και ψυχικά, δηλαδή. Εδώ για μας δεν είναι εύκολο, το βλέπουμε. Όχι για αυτούς που παίζουν. Για μας που το βλέπουμε δεν είναι εύκολο, έτσι. Σε καμιά περίπτωση. Πάντως εδώ, επειδή θυμίζω, πρέπει να μάθει ο Παναθηναϊκός να κερδίζει και εύκολα. Ναι. Δεν μιλάω για τα ντερμπί, γενικώς. Θα φανεί τώρα, έχει μια σειρά αγώνων, τρία μάτς. Άρης, Λαμία, Λαμία. Άρης έξω, Λαμία μέσα, Λαμία έξω. Αυτά τα τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι και αυτά που θα μας απαντήσουν στο αν έχει λύσει ένα βασικό του πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Αν δηλαδή ξέχασε το κουσούρι να πετάει βαθμούς. Ποια ομάδα δεν το έχει κάνει φέτος? Ναι, αλλά τώρα όταν κυνηγάς, πρέπει αυτά τα μάτς να τα θεωρείς τρίποντα. Έτσι. Διότι σε άλλη περίπτωση αμέσως κάνεις όποια δυναμική έχει κερδίσει στο ντέρμπι, στις νίκες στο ντέρμπι. Εδώ έρχομαι και σου θυμίζω το εξής. Αθλητικά σου φαίνεται ο Παναθηναϊκός καλύτερος από ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, το Γενάρη? Ξέρεις γιατί το λέω? Είχε γίνει πολύ κουβέντα τότε που είχε έρθει ο Τερίμ για την αλλαγή στην ένταση των προπονήσεων, για το σκληρό πρόγραμμα το οποίο οδήγησε σε συνεχείς τραυματισμούς. Και τότε συζητάγαμε και λέγαμε, μήπως, ρε παιδί μου, αυτό γίνεται και με ένα στόχο στα play-off η ομάδα του Παναθηναϊκού να είναι πιο καλογυμνασμένη, πιο έτοιμη, πιο δυνατή, έτσι ώστε να παίξει με αντιπάλους. Θα το δούμε στη συνέχεια, θα σου απαντήσω. Γιατί στα ντέρμπι καμιά φορά βγάζεις και υπερδυνάμεις. Η τεστοστερόνη είναι πολύ ψηλά. Οπότε κάνεις κατάσταση ψυχής που λένε. Ακριβώς. Έτσι. Μπορεί να δούμε να μην έχει τον ίδιο ρυθμό μετά. Θα σου απαντήσω μετά από 2-3 μάτς. Αλλά το ότι η ένταση του Παναθηναϊκού έχει ανέβει, αυτό φαίνεται. Σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, το 15-35 στο μάτς με την ΑΕΚ, ειλικρινά σου λέω, εγώ τον Παναθηναϊκό έτσι δεν το θυμάμαι τελευταία χρόνια. Να είναι τόσο πιεστικός και τόσο ουσιαστικός και. Να διεκδικεί με πολύ μεγάλη ένταση το ρόλο του αφεντικού στο παιχνίδι. Έτσι. Δεν το θυμάμαι να έχει παίξει τόσο πολύ έντονα. Ναι. Σωστά τα λες. Αλλά ένα ημίχρονο το είδαμε αυτό με την ΑΕΚ. Ναι. Πήρε το προβάδισμα και μετά έπαιξε κάτι διαφορετικό. Αν χρειαστεί, θέλω να πω, να το κάνει 90 λεπτά ή 60 λεπτά. Δεν ξέρω. Αν είναι εύκολο να γίνει. Ναι. Θα το δούμε. Όλες οι ομάδες είναι κουρασμένες. Από ένα πρωτάθλημα έρχονται. Μίλαμε λίγο για Ιωάννιδη. Έχω μιλήσει τόσο πολύ από ναι, πέρσι. Ρε, παιδί, να είναι εντυπωσιακή. Ήταν λες και τον είχαν αφήσει νηστικό μια εβδομάδα. Και κυνήγαγε το φαγητό του. Ήταν απίστευτα λυσασμένος κάτι διάρκεια του πρώτου 50 λεπτού, 60 λεπτού. Γιατί μέχρι το 50-60 ο Ιωαννίδης πήγαινε σταμάτητα. Πήγαινε αφενάριστος. Και είναι και αυτός ο συνδυασμός της καλής τεχνικής, της καλής θέσης του χώρου, της ταχυδύναμης και του σωματικού όγκου, που δημιουργεί ένα πακέτο ψαρωτικό, Ναι. Ναι, ναι, όπως το λες. Και πιο εντυπωσιακό από όλα είναι το ότι περιμένουμε να δούμε πού σταματάει αυτό. Έχει ακόμα, λες. Δεν ξέρω, γιατί έχει φτάσει σε επίπεδα πολύ ψηλά. Και προστατεύει μπάλα και μοιράζει πάσες και κάνει assist. Θέλω να πω, πολύ ψηλά. Δηλαδή, από πέρσι μέχρι φέτος η διαφορά του είναι
Πράγμα σπάνιο να έχει τόσο μεγάλη εξέλιξη. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Και παίζει και πλακώνεται στο μάτς με την ΑΕΚ με δύο στόπερ τα οποία σωματικά είναι ντούκια. Είναι πολύ δυνατά παιδιά. Και ο Βίντα που είναι μαέστρος, έχει αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα center force στην Ευρώπη στη δική του τέλος πάντων σειρά. Και ο Μουκουντή που δεν είναι εύκολο να το σπρώξεις. Όχι, καθόλου. Έτσι. Μιλάμε τώρα και για. Ήταν και πάρα θηρίο. Πολύ καλό στο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, μιλάμε για θηρίο. Κανονικό θηρίο. Δεν θα κρίνουμε τώρα από ένα μάτς. Καλά, εντάξει. Τα λάθη που ήταν πολύ καλός επιθετικός και εσύ δεν ήσουν σε μέρα ναι. την αξία τους. Ναι. Αυτό λες. Οι φάσεις συγκεκριμένες. Τα δύο αυτά τα λάθη. Έτσι. Του Μουκουντή. Που δεν είναι δύο, είναι τρία. Απλά το τρίτο δεν κόστησε. Γιατί του είχε ξαναπάρει την μπάλα ο Ιωαννίδης του Μουκουντή. Μέσα στο παιχνίδι. Σε μια προηγούμενη φάση. Προηγούμενη ήταν ο Βίντα. Ο Βίντα ήταν. Α, ο Βίντα ήταν. Και έγινε δοκάρι. Ο Βίντα, έχεις δίκιο. Που υπολόγισε λάθος και του πήρε την εσωτερική. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτό γίνεται λες γιατί οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν την εντολή, τη σαφή εντολή, παιδιά, η μπάλα μπροστά, δεν την γυρίζουμε στο τερματοφύλακα. Ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν τόσο μεγάλη ένταση των παιχτών του Παναθηναϊκού που απλά μπλόκαρε το μυαλό του Μουκουντή στη φάση που έχει την μπάλα στα πόδια, λέω. Δεν τη γυρίζουμε στον τερματοφύλακα, γιατί το λες. Δεν ξέρω. Σε ρωτάω. Γιατί. Όχι, έκανε λάθος. Υπάρχουν κάποιες ομάδες, δηλαδή η Μπαρτσελόνα. Μην ψάχνουμε καμιά πυρηνική φυσική. Mm. Λάθος υπολογισμό έκανε. Mm. Δεν πήρε την μπάλα. Μισό μέτρο να μην βάλει το σώμα σου σωστά. Ο άλλος είναι δυνατός. Λάθος υπολογισμό έκανε. Μην ψάχνουμε κάτι τρομερό, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Απλά προσπαθώ να καταλάβω λίγο τη λογική, ρε παιδί μου, του αμυντικού που δεν την είναι παραπλαγίου. Θα πω ότι. Έτυχε να κάνει ο Μουκουντή αυτό ταυτόχρονα με την πίεση του Ιωαννίδη και την εξυπνάδα του, γιατί δεν έχει συνηθίσει ο Μουκουντή να είναι. Να κάνει τέτοια πίεση. Ναι, όχι, και να κάνει και τέτοια. Και να κάνει και λάθη. Ναι. Ναι. Γιατί έχει το χαρακτηριστικό αυτό και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, κοίταξε, Βάη, έτσι είναι. Κάποια φορά που θα φανεί ο Center Four. Θα είναι γιατί έχει κερδίσει τον. Θα είναι εις βάρος του κεντρικού αμυντικού. Κάποια φορά που δεν θα φανεί, θα είναι το αντίθετο. Ναι, και είναι ο Ακαϊντίν, ας πούμε, που φάνηκε επειδή. Ακριβώς. Κέρδισε τις περιπτώσεις μονομαχίες με τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό είναι η ισορροπία, είναι πολύ λεπτή. Έτσι. Δηλαδή, μια φορά να έχει στρίψει ο Γκαρσία το κορμί του και να έχει βγει τέτ, μπορεί να μην συζητάγαμε διαφορετικά τώρα. Έτσι, έτσι. Είναι. Δεν έστριψε το κορμί του όμως και έτσι. Τι άλλο σου άρεσε από Παναθηναϊκό στα παιχνίδια αυτά με ΠΑΟΚ και. Καταρχάς, βλέπεις κοινά πράγματα στα μάτς με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ναι. Mm. Και στο ΠΑΟΚ η ένταση ήταν πάρα πολύ ψηλή. Ναι. Η ένταση του Παναθηναϊκού και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ ήταν σε επίπεδα έντασης ΑΕΚ στα καλά της. Mm-hmm. Υπάρχει ένας δείκτης, τον έχω ξαναπεί. Που το λέει, πόσο επιτρέπεις τον αντίπαλο να έχει μπάλα. Πόσες πάσες να κάνει. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός και στα δύο μάτς αυτά, το πρώτο ημίχρονο της ΑΕΚ, ήταν. Σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή κοντά στις 6-6,5 πάσες, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Και έπαιρνε μετά την μπάλα. Ναι, γιατί και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα ήταν κακό, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, όχι στο βαθμό που το έκανε ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, αλλά και αυτό σε ένα βαθμό την έδωσε την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή, διεκδίκησε πολύ λιγότερα. Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ έπαιζε πολύ καλά. Χτύπησε και στην κόντρα. Ξέρει να το κάνει καλά, ναι. Αυτό, να βγει καλά. Δηλαδή, με αυτή τη λογική θα πάει και στη Φιλαδέλφεια, πιστεύω. Γιατί πλέον, επειδή είδε ότι είχε πίεση, δεν έπαιξε από πίσω. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε από πίσω. Όχι. Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ είχαν και οι δύο πιέζανε και εκεί είδαμε μεγάλες μπαλιές. Ναι, ναι, ναι. Και το κάνει η ΑΕΚ πλέον και αυτό, έτσι. Επειδή η ΑΕΚ παίζει και πολύ man to man, πήγε το παιχνίδι στις προσωπικές μονομαχίες, όπως είπα και πριν. Mm-hmm. Θα μπορούσε μια άλλη μέρα. Ο Λιβάη να είναι ο Φώτης. Ναι. Και μπορεί να το δούμε. Ναι, μπορούμε να το δούμε. Έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. 100% είναι σίγουρο ότι μπορεί να συμβεί. Άλλος παίχτης που ξεχώρισε στο ντέρμπι για σένα, πέρα από τον Ιωαννίδη, που νομίζω ότι κατά κοινή ομολογία είναι ο κορυφαίος του μάτς. Ο Τσέριν. Άρεσε. Ο Αράο ήταν καλός. Ο Ακαϊντίν στο πρώτο ημίχρονο. Λόγω του ότι πέντε φορές μπόρεσε να βγει και μπροστά. Του είχα δείξει μια φωτογραφία στα αποδυτήρια του Ακαϊντίν και του είχαν πει τον κυνηγά παντού όπως και το Ρότα. Που τον περιόρισε τον Μπερνάρ σε έναν βαθμό. Βέβαια. Έτσι. Ναι, ναι. Γιατί τον πήγαινε παντού. Μπερνάρ είναι από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Και πολλοί δεν φάνηκαν γιατί το μάτς ήταν περίεργο. Ναι. Και ήταν συγκινητική η προσπάθεια του Μπερνάρ να σταματήσει τον Άμραμπατ.
Όταν είχε μπει φρέσκο ο Μαροκινός. Ο Άμπραμπατ ήταν καλό. Ναι, άργησε η ΑΕΚ να τον βάλει στο γήπεδο. Κοίταξε, νομίζω. Δεν ήταν ευχαριστημένος ο Αλμέιδα. Ήθελε, το είπα και στην εκπομπή, στην τηλεόραση, ότι νομίζω ότι ήθελε να σοκάρει λίγο την ομάδα του, γιατί δεν του άρεσε και έκανε 4 αλλαγές μαζεμένες. Μπας και δει κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ήταν ικανοποιημένος. Ναι. Καλά, δεν θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένος. Εδώ που τα λέμε τώρα. Με ξέρει το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Δεν θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένος. Οπότε γι' αυτό το είδαμε. Κάτι τέτοιο, ο Άμπραμπατ πότε μπήκε. Οι αλλαγές 4 γίνανε νωρίς, το 60-60 κάτι. Ναι, στο 60. Εκεί. Ήταν συγκινητική προσπάθεια του Μπερνάρ να το σταματήσει. Εκεί με χέρια, με πόδια. Αυτό όμως δείχνει και κάτι, έτσι. Δείχνει ότι ένας παίχτης ο οποίος έχει προγράψει μια άλλη ομάδα, σε λίγο καιρό φέρει τον Παναθηναϊκό. Θέλει να φύγει, ωραία. Αυτό μας το έχει αποδείξει. Το γεγονός ότι πάει και τσακώνεται εκεί με τον Άμπραμπατ που, κακά τα ψέματα τώρα, ένας πρόξιμο του Άμπραμπατ σε στέλνει στην εξέδρα. Πολύ δυνατό παιδί. Κάτι δείχνει και νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 ποδοσφαιριστές στον Παναθηναϊκό που το βγάζουν αυτό το πράγμα, αυτή τη θέληση. Είναι ένας ο Ιωαννίδης, είναι ένας ο Άμραμπατ, είναι ένας ο Μπακασέτας, ο οποίος και αυτός μπορεί στο μάτς με τον ΠΑΟΚ να μην ήταν τόσο καλός, αλλά στο μάτς με την ΑΕΚ ήταν μέσα στις φάσεις. Δούλεψε πολύ, έτσι. Και έκανε ένα γκολ, offside, αλλά ήταν εκεί. Ναι, δεν θέλω να το παλιά. Έκανε ένα σουτ από τα 40 μέτρα, πάρα πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Έκανε ένα σουτ εν στάση, γιατί είναι ο καλύτερος σουτέρ. Mm. Πέτυχε γκολ. Αλλά όσο και να ψάξεις, δεν θα βρεις πάρα πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς και χαφ, γιατί το μάτς ήταν τέτοιο. Δεν υπήρχε κυκλοφορία μπάλας από κανέναν στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ κυκλοφορούσε την μπάλα, αλλά δεν είχε χώρους, δεν είχε καλή τελική πάσα, έμπνευση. Και έγινε αυτό που έγινε. Την ΑΕΚ θα την ξαναπαίξουν έτσι. Αλλά άμα σκεφτούμε το ότι δεν θα είναι όλα τα μάτς έτσι και δεν θα είναι κάθε μέρα με παίχτες που δεν είναι στα καλά τους, γιατί δεν μας το έχει δείξει. Mm-hmm. Τουλάχιστον μέχρι τώρα όσο έχουμε δει, έτσι δεν μας το έχει δείξει η ΑΕΚ αυτό. Ξαναλέω το ότι ο Παναθηναϊκός το πήγε λίγο στο ρίσκο αφήνοντας τόσο πολύ ώρα την μπάλα στην ΑΕΚ. Του βγήκε. Okay. Άρα το έκανε καλά, λέμε, αλλά εγώ δεν το λέω αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο Ολυμπιακό. Πριν από αυτό όμως, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δίνει τη δική του μάχη και μάλιστα με καλή εικόνα στη τελευταία ματς μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πριν από αυτό όμως, να σας πω